Κύριε Παπαδημούλη, είστε μαζί μας. Γεια σας κύριε Ντάφκα, γεια σας κύριε Μποτσαρή. Καλημέρα σας κύριε Παπαδημούλη. Είμαστε από αυτούς που λένε κύριε Παπαδημούλη, και να μας πείτε αν έχετε αντίλογο ή λέει κάνουμε λάθος, από αυτούς που λένε ότι η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ανεξάρτητα από το αν είχε δυνατότητα ή όχι να οδηγήσει σε δόλιο παραγεγραμμένα δικήματα υπουργών ή όχι, θα δώσει μια μεγάλη όθηση περιγράφοντας τα πραγματικά περιστατικά, αναφέροντας μέσα ονόματα στα πραγματικά περιστατικά εταιριών ή και προσώπων. Πρόχειρα σας λέμε 2-3 εμείς, Κάντας Νικολαίδης ονόματα, Μπόρτες εταιρεία ή που πήρε τα μέρος στο Σιφοράι και άλλες ακόμα που αναφέρονται. Θα δώσει μία όθηση και οι δημοσιογράφοι θα έχουν καθήκον να συνεχίσουν να ψάχνουν το μαύρο χρήμα, αφήνοντας πίσω ό,τι έχει παραγραφεί και καταγγέλλοντας τον κατάπτυστο νόμο. Είναι σωστή αυτή η σκέψη ή όχι? Κύριε Ντάσκα, καταψήφισα το πόρισμα που κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Επιτροπή, γιατί πιστεύω ότι ήταν πίσω από τις δυνατότητες της Επιτροπής, κάτω από τις προσδοκίες που οι ίδιοι δημιουργήσαμε στους πολίτες, και κυρίως κατέγραψα 49 λόγους, τους οποίους τους γνωρίζετε, με ενστάσεις και παρατηρήσεις. Το πιο σημαντικό που δεν τόλμησαν τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής που ανήκουν στον Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία είναι να αγγίξουν το κομμάτι κομματικά ταμεία του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, που μπορούσαμε με βάση τον νόμο, και δεν έχει δίκιο ο κ. Βαλιεράκης όταν λέει ότι ο νόμος μας εμποδίζει να ψάξουμε. Είμαστε εξεταστικοί των πραγμάτων Επιτροπή και μπορούμε να τα ψάξουμε τα όλα. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε ακόμη και κατά την παράσταση την εξέταση τσουκάτου με τους ταμείους του Πασόκ να κάνουμε. Αλλά δεν έγινε δεκτό. Το είπε και ο κ. Κακλαμάνης γι' αυτό, ο πρόεδρος της Βουλής. Πρώην πρόεδρος της Βουλής είπε ότι ένας από τους δύο θα πρέπει να πάει φυλακή. Ή ο Τσουκάτος ή αυτός από το Πασόκ που είπε δεν τα πήρα ή δεν τα πήρα. Δυστυχώς, στο θέμα χρηματοδότηση από τη Siemens, από τα μαύρα ταμεία, των κομματικών ταμείων του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, ισχύει η λαϊκή παροιμία «Ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτή κρυφό καμάρι». Μάλιστα. Και το υπερασπίζονται και συνάδελφοι που δεν έχουν καμία ευθύνη για αυτά, με όρους κομματικής αλληλεγγύης, δημιουργώντας την ενόχληση έως και την οργή της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Από εκεί και πέρα όμως, να πούμε την αλήθεια για το κουκούλωμα του σκανδάλου της Siemens και την ατιμωρησία. Δεν έχει την πρώτη ευθύνη η Εξεταστική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με καθυστέρηση χρόνων και προσπάθησε να ψάξει ψήλους τάχυρα, με τα ελλείμματα που σας είπα και με τα φάρμακα που σας είπα. Έτσι, πράγμα, την πρώτη ευθύνη την έχουν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ 4 χρόνια τώρα. Μπράβο. Που ξέφερε το σκάνδαλο. Η δικαιοσύνη, που είναι η πιο αναποτελεσματική δικαιοσύνη παγκοσμίως στην εξέταση του σκανδάλου της Siemens. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το ΣΔΟΕ, οι αρμόδιοι δηλαδή, με αποτέλεσμα άλλες χώρες να έχουν πάρει αποζημιώσεις πάνω από 1 δις ευρώ συνολικά από τη Siemens. 17 χώρες, Αμερική, Γερμανία, Μπαγκλαντές, Νιγηρία, Ρωσία, Βενεζουέλα. Και εμείς εδώ η Ελλαδίτσα όχι απλώς δεν έχει ζητήσει 1 ευρώ, όχι πάρει, δεν έχει ζητήσει 1 ευρώ, αλλά με ευθύνη των κυβερνήσεων δεν έχει γίνει καν πραγματογνωμοσύνη σοβαρή για να υπολογίσει το ελληνικό κράτος το συνολικό ύψος της ζημιάς από το σκάνδαλο της Siemens. Γι' αυτό φταίνε όλοι οι άλλοι, όχι η Εξεταστική Επιτροπή. Έτσι, μπράβο. Το λέω αυτό διότι είναι άλλες οι ενστάσεις του Παπαδημούλη απέναντι στην πλειοψηφία του Πασόκ, η οποία χρησιμοποιεί ορισμένα καμένα χαρτιά πρώην υπουργούς του Πασόκ για να κρύψει το σκάνδαλο του κομματικού ταμείου. Άλλη η κριτική του Παπαδημούλη στη Νέα Δημοκρατία, που λέει πράσινο το σκάνδαλο και δεν εξηγεί τότε γιατί οι γαλάζιοι την κοπάνησαν 2 φορές από τη Βουλή για να συγκαλύψουν ένα πράσινο σκάνδαλο. Δεν ήταν ηλίθι. Έτσι. Να κρύψουν την Καραμαλή. Άλλη αυτή η κριτική και άλλη μια προσπάθεια ισοπαίδωσης των πάντων από ορισμένους που θέλουν να μας πείσουν ότι σκάνδαλο υπήρχε, αλλά δεν υπάρχει κανείς που να τα πήρε. Ποιος θέλει ο Χατζηπετρής? Ναι, κύριε Παπαδημούλη, εσείς πόσες σελίδες είναι το δικό σας, οι δικές σας παρατηρήσεις πόρισμα που κάνετε?
20 σελίδες. 20 σελίδες. Αν τις διαβάσουμε, θα τις διαβάσουμε και θα τις προσπάθησα να τις διατυπώσω περιεκτικά, ναι. Γιατί ξέρετε, ούκαν το πολλό το εύχο. Έτσι. Και λέτε και κατά. Και κάτι ακόμη. Ναι. Παραξενεύτηκαν ορισμένοι, ναι. Γιατί και εγώ και ο Θανάσης ο Παφίλης από το Κουκουέ, ναι. Είπαμε για τα ονόματα θα μιλήσουμε στην Ολομέλεια. Μάλιστα. Το κάναμε γιατί λέμε πολύ απλά ότι πρώτον είναι προφανείς και μεγάλες οι πολιτικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή και ο Καραμαλής έχει μεγάλες πολιτικές ευθύνες και ο Σιμίτης έχει μεγάλες πολιτικές ευθύνες γιατί στα χρόνια τους γίνανε τα σκάνδαλα. Και όλοι οι υπουργοί που χειρίστηκαν συμβάσεις στη ζήμα έχουν μεγάλες πολιτικές ευθύνες. Αλλά όταν έγινε αυτό το τουρλουμπούκι και αυτό το σβήσε γράψε και αυτό το παζάρι για τα ονόματα που έχει φανεί στον κόσμο πια και κράζει, τότε δεν ήθελα κι εγώ να συμπράξω όπως και ο Θανάσης στο να μετέχουμε σε αυτή την πρόχειρη και κοινική διαδικασία. Εσείς το πόρισμά σας καταγράφετε πραγματικά περιστατικά και στάση κυβερνήσεων επί αυτών των πραγματικών περιστατικών, δηλαδή ανάθεση σε ζήμες. Ναι, να σας ρωτήσω το εξής τώρα. Πριν από αυτό. Πριν γίνει η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, πριν γράψετε εσείς αυτές τις εικόνες. Καταγράφω και κάτι ακόμη πριν με ρωτήσετε. Καταγράφω και μια αλήθεια. Ναι. Ότι ενώ λογαριάζουν με τους μετριοπαθέστερους υπολογισμούς όσοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα τις μίζες σε 100 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν από τις ζήμες όλα αυτά τα χρόνια, εμείς έχουμε βρει αποδείξεις μόνο για τον Τζουκάτο και τον Μαντέλη που είναι λιγότερο και από το 1%. Μάλιστα. Άρα, ναι. Για, ψάχνουμε το άλλο 99% των μιζών που πήγανε, διότι αυτά τα χρήματα, αφού κάνανε ένα κύκλο και ξεπλενώτησαν με διάφορες εταιρείες, αχύρα ανθρώπους κτλ., τα παίρνανε οι έξυπνοι και οι πιο ισχυροί και μάγκες από τον Τσουκάτο και τον Μαντέλη σε βαλίτσες και σε σακούλες. Mm-hmm. Και όταν βρεθήκαμε εμείς να αρχίσουμε να ψάχνουμε, διαπιστώσαμε ότι όχι μόνο είχαν σβηστεί τα ίχνη, όχι μόνο το είχαν σκάσει τα τρία πουλάκια, παραβέρα Χριστοφορά Κοζιούγκ, αλλά και όσοι μετήχαν σε αυτό το κύκλο μας αχυράνθρωποι κάναν το κορόιδο, γιατί πολλοί από αυτούς, να μην σας πω όλοι, ένιωθαν ότι δεν τους πιέζει κανείς. Οι Ζήμες δεν τους καρφώνει και δεν τους μαρτυράει, διότι ο Δής έχει πιέσει τις Ζήμες να μιλήσει, που ξέρει σε ποιους στάδι είναι. Και η δικαιοσύνη ορισμένους από αυτούς δεν τους είχε καλέσει καν ως μάρτυρες. Ενώ άλλους τους προφυλακίζει, ψάψε σβήσε. Ναι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος να κάνω την εξής σκέψη, ερώτημα προς εσάς. Πριν γίνει η Εξεταστική Επιτροπή, υπήρξαν κάποια ρεπορτάζ που έλεγαν ότι κάτι τρέχει με τη Siemens αποσπασματικά. Εμείς είχαμε κάνει χαρακτηριστικά εξώφυλλο στα πολιτικά θέματα 4 Δεκεμβρίου του 1976 και λέγαμε μέγα σκάνδαλο, μίζες, το 2006 συγγνώμη, και αυτό και αυτό. Άλλη ελευθεροτυπία, η Αριστεία η Μπουγάτσου είχε κάνει ρεπορτάζ, είχαν κάνει και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Μέχρι τότε υπήρχε ένα ότι κάτι γίνεται με τη Siemens. Μόνο τις 20 σελίδες Παπαδημούλη ΣΥΡΙΖΑ, εάν διαβάσει κανείς τώρα σαν σε βιβλίο, 20 σελίδες, δεν θα καταλάβει ότι στη χώρα πέρασε μια εταιρεία με πίσω της ένα κράτος, κάποια μέλη από αυτά και με σύμπραξη κρατικών και πολιτικών στελεχών στην Ελλάδα ρήμαξαν δημόσιο χρήμα. Δεν το καταλάβει να το διαβάσει τις 20 σελίδες της δικής σας. Και νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει και χωρίς. Ένα λεπτό. Δεν είναι μέγα κέρδος, κύριε Παπαδημούλη, αυτό για μας τους ερευνητές, τους πολίτες, τους ερευνητές δημοσιογράφους? Να έχουμε και να λέμε, λέει το κόμμα ο κύριος Παπαδημούλης, 20 σελίδες. Ορίστε το ντοκουμέντο μας. Δεν θα είναι το ντοκουμέντο αυτό μετά από 2-3 χρόνια που θα μας λένε και τι έγινε με τη Siemens. Μόνο το δικό σας να δημοσιεύσουμε. Κύριε Ντάσκα, αν θέλει κανείς να δώσει συνέχεια σε αυτό το θέμα, έστω και τώρα μετά από τόσα χρόνια συγκάλυψη και καθυστερήσεων, μπορεί. Γι' αυτό και κατέθεσα μια επίκαιρη ερώτηση σήμερα, η οποία θα συζητηθεί την άλλη Δευτέρα στην Ολομέλεια της Βουλής. Και αφού λέω εν συντομία πόσα λεφτά έχουν πάρει τα άλλα κράτη από τις Siemens που κινήθηκαν έγκαιρα από το 6, το 2006, ρωτάω τι θα γίνει για το φέρτε πίσω τα κλεμμένα και από τις Siemens και από τα ταμεία των κομμάτων και από τα πρόσωπα που θα βρεθούν με περισσότερα λεφτά από αυτά που δικαιολογούν οι νόμιμες φορολογικές τους δηλώσεις. Και επίσης δίνω στη δημοσιότητα και σας παρακαλώ να ζητήσετε την απάντηση που μου έδωσε στις αρχές του 2007, δηλαδή πριν 4 ολόκληρα χρόνια, όταν ήμουν στο Ευρωκοινοβούλιο, η Κομισιόν, όπου μου είπε ότι μπορεί η Siemens με βάση το άρθρο 45 της οδηγίας 18 του 2004 να αποκλειστεί από διαγωνισμούς
όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκεί να εξασφαλιστεί μια προϋπόθεση. Ποια είναι αυτή η προϋπόθεση? Να καταδικαστεί από ένα ελληνικό δικαστήριο ότι έδινε μίζες για να παίρνει δουλειές. Έδινε μίζα για να πάρει μια δουλειά. Τέτοια καταδίκη όχι απλώς δεν έχει υπάρξει τόσα χρόνια, αλλά δεν έχει οριστεί καν μια δίκη, όχι για πολιτικό πρόσωπο, μια δίκη που να λέει ότι για να πάρει αυτή τη δουλειά στον ΟΤΕ ή στον ΟΣΕ ή στα νοσοκομεία ή στα ναυπηγεία ή στους εξοπλισμούς, ή ζει μέσα το σε μίζες.